Γεια χαρά φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το σταμάτη πάλι. Γιατί γελάς? Τι λέξεις μαλακίες πριν γι' αυτό. Λοιπόν, να μου φύγει αυτό το νευρικό γέλιο που έχω τώρα. Πλάτσα, πλούτσα. Γεια και καλησπέρα. Κάναμε την προηγούμενη φορά, εν πάση περιπτώσει, σε ένα προηγούμενο βίντεο που ήμασταν πάλι οι δυο μας. Κάναμε ένα αφιέρωμα, μία αναδρομή στο Resident Evil franchise. Σειρά, ναι, τη σειρά Resident Evil franchise. Και σήμερα είπαμε να επανέλθουμε με τον αντίπαλο του Resident Evil, γιατί έτσι είχαμε χωριστεί στο σχολείο, θυμάμαι, και σε δύο στρατόπεδα. Οι Resident Evil-άκηδες και οι Silent Hill-άκηδες. Silent Hill-άκηδες, ναι. Και λέγαμε ότι καλύτερο το Silent Hill, όχι καλύτερο το Resident. Τα δικά, και τα δύο παιχνίδια έχουν τη δική τους χάρη και τα δύο franchise. Τόσο πάμε μέχρι όσο ήταν τα καλά παιχνίδια. Ναι, 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 ναι. Και σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε και το Silent Hill. Το μόνο κοινό που, το, που έχουν, ξέρω εγώ, είναι το ότι είναι και τα δύο τρόμο. Τα tank control θα έλεγα. Ναι, τα tank control, ναι, και είναι και τα δύο survival horror. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, τελείως. Το ένα είναι πιο πολύ στη μάχη, πράγμα που γίνεται και στο Silent Hill, αλλά ναι, όχι τόσο έντονα. Το Resident Evil, ας πούμε, είναι πολύ πιο έντονο το στοιχείο της μάχης μέσα, πιστολίδι δηλαδή. Ναι, είναι και τα boss που έχει, που κάποια boss χρειαζόταν και πιο βαριά όπλα για να τα βγάλεις. Ενώ το Silent Hill εστιάζει πιο πολύ στο ψυχισμό και έχει βέβαια και το combat system. Ναι. Μέσα. Οπότε μου έχει δώσει την αίσθηση ότι εστιάζει λίγο παραπάνω στη μάχη. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το Silent Hill είναι πολύ περισσότερο ψυχολογικό, ναι, σαν παιχνίδι. Και πιο ψάξιμο. Ναι, και πιο ψάξιμο. Πιο πολλούς γρίφους και πιο δύσκολο. Ιδιαίτερα ναι, το ναι, ένα, ας πούμε. Πάρα πολύ. Το ένα έχει πάρα πολύ. Και είπαμε, εν πάση περιπτώσει, να τελειώσουμε μετά της εισαγωγής, να κάνουμε μία αναδρομή ακόμα. Στη σειρά Silent Hill. Πώς ξεκίνησε, που κατάντησε, αν και νομίζω δεν κατάντησε ποτέ, γιατί όλα τα Silent Hill που έχουν βγει είναι αξιόλογα. Είχε πάντα, η σειρά Silent Hill είχε πάντα κάτι να σου δώσει, δεν άλλαξε το στυλ του. Ναι. Κρατήσαν όμως το στοιχείο Silent Hill μέσα. Όσο αναφορά τα κανονικά παιχνίδια Silent Hill, τα κανονικά, όχι τα κανονικά spin-off. Ναι, 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 τα κανονικά. Όλα τα Silent Hill, τα κανονικά που έχω παίξει για τις κονσόλες, μου άρεσαν όλα. Ναι. Μπορώ να πω. Ναι, ναι, ναι. Δεν, εκτός από το 3 λίγο που και αυτό μου άρεσε. Απλά δεν είναι από τα αγαπημένα μου Silent Hill. Δεν το ευχαριστήθηκα τόσο όσο τα υπόλοιπα. Είχαμε εξηγήσει και τον τρόπο και το λόγο σε ένα προηγούμενο βίντεο με τα 10 καλύτερα για το. Ναι, ναι, τα 10 αγαπημένα μας για το PlayStation 2. Θα εξηγήσουμε πάλι και εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι ωραία, τα 4 πρώτα, το 1, το 2, το 3 και το The Room, που δεν ήταν να είναι Silent Hill τελικά, το έχουμε ξαναπεί αυτό και ήταν σε προηγούμενο βίντεο. Και ήταν να είναι άλλο franchise. Άλλο franchise, ήταν ονομαστεί το The Room, ναι, ναι, The Room. Και το είπανε The Room, Silent Hill 4 κτλ. Είναι ανεπτυγμένα από την Team Silent. Όλα τα υπόλοιπα Silent Hill είναι εργολαβίες από άλλους. Ναι, ναι, ναι. Τα 4 πρώτα λοιπόν είναι από την Team Silent. Uh-huh. Ωραία. Ξεκινάμε η σειρά με το Silent Hill 1. Το πρώτο που μας δόθηκε στο PlayStation 1, έτσι, το 1999. Mm-hmm. Για πες μου κάποια λόγια, έτσι, σε εντυπώσεις σου ότι όταν πρώτο είδαμε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κάτσε να σου πω πρώτα ότι η σειρά γενικώς είναι εμπνευσμένη από ένα γεγονός που είχε γίνει στην Πενσιλβάνια της Αμερικής. Ναι. Μια μικρή κομμόπολη, την Σεντράλια. Οι οποίοι τι κάνανε εκεί πέρα. Αυτοί είχαν ορυχεία από κάτω, ναι, με κάρβουνο. Ναι, ναι. Με άνθρακα, ρε παιδί μου. Και όπως είναι φυσικό, είχε τρύπες στο έδαφος και τα λοιπά. Οπότε τι κάνανε, αυτοί πήγαν να κάψουν τα σκουπίδια τώρα. Έπιασε φωτιά κάτω, από κάτω. Πήρε φωτιά όλη, ναι, τα. Λόγω του άνθρακα. Ναι, ναι. Και μέχρι και τώρα δεν έχουν σταματήσει να θυμιάσει εκεί πέρα. Ήταν κανονικά, φιέρα, μια κομμόπολη η οποία ζωντανή κανονικά. Είναι κατοικήσιμη, είχε πολύ κόσμο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο κόσμο, αλλά είχε αρκετό κόσμο. Ναι. Μιλάμε τώρα για κομμόπολη στην Αμερική, στην Πενσιλβάνια. Δεν μιλάμε τώρα για ένα χωριό εδώ, ας πούμε, το Χατζή που είναι στην Καλαμάτα, ναι, ξέρω ναι, εγώ. Ναι. Που έχει 300 κατοίκους όλους. Και ακόμα και τώρα δεν έχει σταματήσει να καίγεται. Εγκαταλείψαν όλοι τα σπίτια τους κτλ. Και άμα πας εκεί πέρα βλέπεις τα σπίτια κανονικά κτλ. Και να θυμιάσεις, δηλαδή, ναι, φέρνουν αυτή την ομίχλη και επηρεαστήκαν από αυτό το. Λέγεται ότι είναι επηρεασμένο το Silent Hill, το σκηνικό δηλαδή, το background. Η ομίχλη αυτή, οι στάχτες. Γιατί εγώ όταν πρωτοέπαιξα το παιχνίδι νομίζω ότι ήταν χιόνια αυτά. Ομίχλη με χιόνια.
Τελικά είναι συντάκτες, γιατί και καλά είχε πιάσει κάποτε στο Silent Hill, υποτίθεται ότι κάνανε κάποια τελετή, έπιασε φωτιά, δεν ξέρω αν έχεις ψάξει αυτά αργότερα. Όσοι δεν έχουν παίξει τα παιχνίδια θα έχουν δει και τα έργα, το ίδιο πράγμα λέγει στα έργα. Μετά από μια θυσία, ας πούμε, πήρε φωτιά και έμεινε, δεν σταμάτησε ποτέ, εν πάση περιπτώσει, και για τα αιώνια. Το ίδιο συνέβη και στη Σεντράλια της Πενσιλβάνια. Και από εκεί λένε ότι είναι εμπνευσμένο το setting του παιχνιδιού. Το setting του παιχνιδιού, ναι. Μας συστήνεται με το Harry. Με τον Harry Mason, ο οποίος πολλά άντερα ο τύπος. Πάρα πολλά άντερα, ναι. Τώρα πώς βρέθηκε εκεί, ναι, αυτό δεν το κατάλαβα. Νομίζω πως ταξίδευε με την κόρη του, από ό,τι θυμάμαι. Πήγε να κόψει δρόμο μέσα από το Silent Hill, λογικά. Ναι. Πετάχτηκε μπροστά του αυτή η τύπησα, η Σιμπίλ, με τη μηχανή. Ναι, η κόρη της... Όχι, δεν τη λέγανε Σιμπίλ, πώς τη λέγανε. Η Σιμπίλ ήταν η άλλη, η Σιμπίλ ήταν η Βατσίνα. Αυτό, ναι, πετάχτηκε ναι, μπροστά του αυτή, Βατσίνα πετάχτηκε. Ναι, για να την αποφύγει. Έκανε την αποφύγει, ναι, ναι, ναι. Και τράκαρε. Και τράκαρε. Και όταν που ξύπνησε και συνείδητε λίγο από τα μάξη, είδε ότι έλειπε η κόρη του. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η περιπέτεια. Δηλαδή, τρελό σκηνικό. Δεν το είχαμε δει τότε, ας πούμε, που με το που ξυπνάει. Υποτίθεται ουσιαστικά ότι ξυπνάει. Mm-hmm. Βρίσκεται σε ένα όνειρο και το παιχνίδι σε πάει αναγκαστικά να σου δείξει λίγο περί τίνος πρόκειται. Και πεθαίνεις αναγκαστικά, δηλαδή δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είναι μία αναστέρηση. Ναι, ναι, αυτό ήταν. Εγώ φωνάζα και λέω δεν είναι δικαίωμα. Ναι, ναι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και ειδικά όταν είδαμε την πρώτη φορά εκεί με το σταυρωμένο πτώμα που ήταν πάνω στα σύρματα. Ναι, όλα αυτά αρχικά σου προκαλούν μια εντύπωση. Ναι. Μετά όμως, με το που ξυπνάει και καλά από τον εφιάλτη μέσα στο μαγαζί που βρίσκεις το ραδιόφωνο. Ένα ραδιοφωνάκι, ναι. Βρίσκεις το φακό, παίρνεις ένα μαχαίρι νομίζω και ένα περίστροφο. Και συναντάς και την πατσίνα κιόλας και μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Φορά. Αργότερα βγαίνεις έξω. Πρέπει να βγεις έξω, να λύσεις κάποια πράγματα, να βρεις κάποια κλειδιά και να ανοίξεις ένα σπίτι συγκεκριμένο, τις τέσσερις κλειδαριές, αν θυμάσαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Και να περάσεις ξαφνικά στην αυλή όπου ακολουθά και το σχολείο αργότερα. Ακολουθά στο σχολείο, ναι. Ωραία. Μέχρι να βρω αυτά τα τέσσερα κλειδιά, γιατί το παιχνίδι όπως βγήκε δεν είχε καλά γραφικά. Όχι. Εκείνη την εποχή, ναι, που βγήκε, ναι, ακόμα και τώρα, δηλαδή τότε, αν το έπεσε και τότε, θα παρατηρήσω αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσα εγώ ήταν χάλια τα γραφικά. Ναι, ναι, ναι. Σύντοτι η ατμόσφαιρα του με τη θολούρα και τα γραφικά αυτά δεν σε αφήνανε να δεις παραπέρα. Ναι, και έλεγες δεν πολύ παίζεται το παιχνίδι. Πολλά πράγματα ήταν, ξέρω εγώ, δεν τα έβλεπες. Μπορεί να ήταν μπροστά σου και να μην έβλεπες, ας πούμε, ένα κλειδί. Βέβαια, γυάλιζε. Εντάξει, είχε, αλλά... γυάλιζε, δεν υπήρχε τέτοια, ναι, πιθανότητα. Ναι. Δεν υπήρχε τέτοια πιθανότητα. Απλά εγώ θυμάμαι ότι τα γραφικά ήταν χάλια και δεν ήθελα να το παίξω. Δηλαδή, μία που το έβαλα, ξεκίνησε ο εφιάλτης. Μπήκα μετά στην πόλη να βρω αυτά τα τέσσερα κλειδιά και δεν έδωσα σημασία. Ναι, ναι. Και το κλείνω. Δεν έπαιξα. Σκάει ένα γειτονάκι εδώ πέρα και μου λέει, μάλλον με βλέπει που το παίζω και του λέω έτοιμος να το κλείσω, με περιμένω. Μου λέει, συνέχισε το λίγο άλλο, με τι παίζει, μου λέει, με το παιχνίδι. Του λέω, κοίτα γραφικά άρεσε, του λέω, είναι χάλια. Ναι. Μου λέει, συνέχισε το λίγο, ρε, μου λέει, να δούμε που θα το πάει. Δηλαδή, και αυτός άμα δεν μου το είχε πει δεν θα το είχα παίξει, ναι, το, ναι, παιχνίδι. Ναι. Άντε, του λέω, να το συνεχίσω. Βρίσκουμε το ένα κλειδί. Με σημειώσεις, με το χάρτη, γιατί είχες τρομερή αλληλεπίδραση με χάρτη. Ναι, ναι. Δεν έκανες τίποτα. Αυτό είναι μεγάλο το παιχνίδι. Ήταν σαν ας πούμε, τα πρώτα open world. Ψεύτο, ναι, open world, βέβαια, ναι, αλλά ήταν, ναι, έπρεπε να γυρίσεις όλο το μέρος για να βρεις κάποια πράγματα. Αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον μέχρι να βρω τα κλειδιά. Ξεκλειδώνω την πόρτα, με το που μπαίνω στο σχολείο, αυτό ήταν. Είδα ότι πραγματικά αξίζει να του ρίξω καλή ματιά, ναι, ναι, σαν, ναι, παιχνίδι. Ιδιαίτερα όταν έφτασα, ας πούμε, στο γρίφο με το πιάνο. Και να πούμε, να τονίσουμε κιόλας ότι το παιχνίδι τότε το είχαμε παίξει συνεταιρικά. Δηλαδή, ένας έπαιζε και οι υπόλοιποι ήμασταν γύρω, ναι, κρατάγαμε σημειώσεις και αυτά για να. Νομίζω έπαιζα εγώ μόνο, ναι, και οι υπόλοιποι αρχίζεται. Ένας είχε βιβλίο, ο άλλος είχε, ναι, ιδέα. Ναι, ναι, ναι. Τέσσερα άτομα μόνος μου δεν μπορούσα να το παίξω ποτέ. Ναι, εκείνη, ναι, τη φάση που το έπαιξα. Ναι, μικρός. Δηλαδή, ότι τελειώναμε το γυμνάσιο, νομίζω. Ναι, ναι, πρέπει να ήταν που πηγαίναμε, να πηγαίναμε λύκειο τότε. Ναι, τρίτη γυμνασίου με πρώτη λυκείο. Κάπου εκεί ήταν. Πάσχα θυμάμαι το παίξαμε. Πάσχα. Αυτό και στα καπάκια μου έσκασε το Metal Gear τότε. Ναι. Στα καπάκια. Πέρασε πάρα πολύ καλά με αυτό το παιχνίδι. Ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα. Αργότερα δηλαδή παράβλεψα γραφικά, παράβλεψα τα πάντα. Ναι, ναι. Και εσύ είναι ότι το παίξαμε πάρα πολλές φορές αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, ναι, έχει τερματιστεί πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και προσωπικά εμένα είναι το αγαπημένο μου Silent Hill από τη σειρά. Να πούμε κιόλας ότι στη σειρά αυτή η οδή που βρίσκεσαι μέσα στην πόλη, είναι από εγκληματίες. Ναι, η οδό που γράφει, ας πούμε. Κάθε οδός, ξέρω εγώ, στο κάθε στενό που μπαίνεις έχει μέσα και. Ή έναν κατασυρωή δολοφόνο, ναι, ή, ναι, κάποιον. Ναι. Συνήθως κατασυρωή δολοφόνο έχει. Charles Manson, ναι, και τέτοια φάση. Ναι, 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 ναι.
Αυτά, έχεις εσύ κάτι να προσθέσεις για το Silent Hill το πρώτο? Γιατί έτσι κι αλλιώς μαζί το είχαμε παίξει. Ναι. Συνήθως αυτά που τράβηξα εγώ τα τράβηξες και εσύ μαζί μου. Ωραία. Και μετά περνάνε 2 χρόνια, 99, 2000, 2001. Έτσι. Βεβαίως. 2001, 2 χρόνια, 2,5 πόσο είναι. Ναι, 2 χρόνια. 99, 2000, 2001, ωραία, 2 χρόνια. Και μας έρχεται το Silent Hill 2 αυτή τη φορά στο PlayStation 2. Ναι, νέα γενιά. Το οποίο στην αρχή δεν το πήρα μεγάλο μάτι. Μου άρεσαν περισσότερο τα γραφικά, πολύ πιο βελτιωμένα τα γραφικά. Και νέα γενιά κιόλα. Ναι. Δεν είχα το Harry Mason. Σε πρώτη φάση ήταν αυτή η παρατήρησή μου όταν πρώτο έπαιξα το παιχνίδι. Ναι. Και να σου πω, με πιάσε ένα ξενέρωμα. Γιατί είχα δεθεί πολύ με το χαρακτήρα στο πρώτο Silent Hill. Ναι. Πάρα πολύ. Λόγω ότι ήταν και τρόμο κτλ. Είχε έναν απλό άνθρωπο, δεν έχει ένα κομμάντο. Ναι, ναι. Ο οποίο εκεί που μπαίνει σε αυτή την παράνοια. Απλά προσπαθεί να επιβιώσει και. Ναι, και θυμάμαι που λέγαμε κιόλας μεταξύ μας ποιον παραδέχεσαι, τον Chris ή το Harry Mason. Το Harry, ρε φίλε. Ναι, ο Harry Mason έφυγε μόνος του χωρίς πιστόλια. Τα έβαλε όλα. Ναι, τα έβαλε όλα και μέσα σε τι περιβάλλον τώρα. Με φαντάσματα και πνεύμα να λέγανε. Ενώ ο άλλος ήταν τι, ήταν εντάξει, κομμάτι να πούμε με ζόμπι. Τα βλέπει τα ζόμπι, τα χτυπάς μου λέγε. Μα με τον Ιάκωβο μου τα λέγε αυτά. Σε άλλη φίλη, λοιπόν. Ναι, Silent Hill 2, το οποίο Silent Hill 2 βγήκε αρχικά για PlayStation 2, αργότερα έσκασε και στο Xbox. Όχι πάρα πολύ αργότερα, την ίδια χρονιά νομίζω, κάνα 2 μήνες αργότερα, γιατί το Xbox ήταν ο έφερτο. Δηλαδή, ό,τι έσκαγε και το Xbox. Ναι, 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 ναι. Ό,τι έσκαγε, εν πάση περιπτώσει. Και... εντάξει, ασφαλώς και επανακυκλοφόρησε στην HD Collection, ας πούμε, το 2012. Όπου εκεί το έπαιξα καλύτερα και το σεβάστηκα περισσότερο το παιχνίδι. Όπως είπα, το τερμάτισα αρκετές φορές κτλ. Δεν ξέρω, εσύ τι εμπειρίες έχεις από αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν μου έχει μιλήσει ποτέ. Κοίταξε, για το Silent Hill, εγώ δεν θυμάμαι και πάρα πολλά το 2. Έτσι, το έπαιξα στην εποχή του και δεν το ξανακούμπησα μετά. Δηλαδή, μου άφησε την εμπειρία, δηλαδή ήταν πιο ολοκληρωμένο Silent Hill. Ναι, είχε καλύτερη υπόθεση. Πολύ, πολύ καλύτερη, καλύτερη υπόθεση. Έδωσε πιο πολύ βάθος. Σου δίνει να καταλάβεις πλέον τι είναι το Silent Hill. Γιατί μέχρι στιγμή στο 1 το μόνο που ήξερες ήταν ότι έμπαινε σε μια πόλη η οποία ήταν στοιχειωμένη, υπήρχε μια αίρεση εκεί πέρα που έκανε τα δικά της. Αυτό όσον ναι. αφορά το 1 που θέλανε να κάνουν. Ναι, όσον αφορά το 1, γιατί στο 1 αυτή ήταν η ιστορία στην τελική. Ναι, ναι. Ότι η πόλη είχε γίνει έτσι και είχε στοιχειωθεί κτλ. Λόγω του ότι προσπαθούσαν οι κάτοικοι να ήταν όλοι οι κάτοικοι σχεδόν ναι, μέλη μια ένταση οι οποίε με. Κάποιες αποκρυφιστικές θελετές θα προσπαθούσαν να αναστήσουν έναν θεό. Ναι, ναι, ναι. Τώρα τη σχόλαση λογικά. Γιατί αν θυμάσαι και στον τερματισμό, αυτό σαν διάλογο. Σαν διάλογο ήταν, ναι. Τώρα στο 2 όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα εντελώς. Ναι, μεν έχεις κάποια στοιχεία και αν διαβάσεις τα note φερρυπίν στο τι έχει γίνει ακριβώς αυτή την πόλη. Αυτός βέβαια εκεί πέρα πήρε ένα γράμμα και έσκασε. Ναι, από τη γυναίκα, γυναίκα του. Ναι. Η οποία ήταν πεθαμένη κάμποσο καιρό. Και πήγε σε αυτή την πόλη. Για να δει τι παίζει. Ότι θα τη βρει. Βέβαια, στην πορεία του παιχνιδιού παρατηρήσω ότι ο άνθρωπος εκεί πέρα αυτός πήγε για να λυτρωθεί. Δηλαδή. Σαν να σου δείχνει το παιχνίδι ότι πήγε εκεί για να ξεφύγει από τις ερηνίες. Ναι, γιατί στην ουσία αυτός σκότωσε τη γυναίκα του. Ναι, ναι. Έτσι. Λόγω του ότι ήταν άρρωστη, είχε καρκίνο, τον είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Αυτό το εννοεί, ας πούμε, όταν το είχα παίξει πιο πιτσιτικά στο PlayStation 2. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το είχα βγάλει. Δεν το καταλαβαίνεις. Πλέον γνωρίζοντας περισσότερα αγγλικά, ψάχνοντας περισσότερο το σενάριο και λόγω του ότι κυνήγαγα τα τρόφια, ας πούμε, έβγαλα ότι έχει νοηματάρα, έχει περισσότερο βάθος, ιδιαίτερα στο σενάριο. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα για ποιο λόγο πήγε εκεί ο χαρακτήρας, δηλαδή όλο αυτό ήταν ένας εφιάλτης. Στο άλλο μας έδινε μια πραγματική πόλη στην οποία έμπλεκε ο χαρακτήρας. Ενώ σε αυτό μας έδινε έναν εφιάλτη στον οποίο έμπλεκε ο χαρακτήρας λόγω των ερηνίων που είπες και εσύ που τον κυνηγούσαν. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ο πυραμιδιέ του το ρόλο της ερηνίας βαράει. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι. Όχι, αντικειμενικά είναι το. Κοίτα, μπορώ να θεωρώ το Silent Hill 1 το καλύτερο, αλλά αντικειμενικά είναι το πιο ολοκληρωμένο Silent Hill που έχουν βγάλει. Και γενικώς νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και καλά σενάρια thriller που έχουν επίσης. Ναι, 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 ναι. Ποτέ, ας πούμε. Τόσο σοβαρότητα στο σενάριο, τόσο ξέρεις, balance σενάριο και gameplay. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί σε άλλο παιχνίδι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και μετά. Μετά μας έρχεται και το Silent Hill 3. Δύο χρόνια μετά, το 2003, έρχεται το Silent Hill 3. Το μεγάλο οποίο... hype και τότε να συνεχίσουμε. Ναι. Έχουμε παίξει ήδη 2 παιχνιδάρες Silent Hill. Μεγάλο hype. Αυτή τη φορά διαδραματίζεται με την κόρη του πρωταγωνιστή από το 1, του Harry Mason. Ναι, αυτή που έψαχνε να βρει το πρώτο. Τη Σέρι. Ναι, ναι, η Σέρι.
Δεν ενθουσιάστηκα με αυτό το παιχνίδι. Ούτε, τόσο και, πολύ. Ούτε και εγώ και την πρώτη φορά που το έπαιξα και μετά από την HD Collection που το έπαιξα, μου φάνηκε αδιάφορο και σεναριακά και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά που το δοκίμασα στην HD Collection. Δεν μου άρεσε τόσο. Το θεώρησα πάρα πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο. Ήταν. Είχε αρκετή δόση black humor μέσα, δηλαδή ήταν πολύ διαφορετικό. Αυτό ήταν που με χάλασε εμένα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν κράτησε. Είχε μια χαριτομενιά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Η οποία δεν ταιριάζει στο franchise Silent Hill. Είχε αυτή τη χαριτομενιά η οποία. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν το ήθελα έτσι εγώ αυτό. Έμαθε στο Silent Hill με μαυρίλα, τύψεις, άγχος. Κοίτα. Δεν ήθελες ούτε κωμωδία μέσα, ούτε αυτό το black humor, γιατί δεν ήταν κωμωδία, έτσι, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Είχε μια δόση black humor μέσα που το χάλαγε και έχανε λίγο τη σοβαρότητα που σου είχαν δώσει ήδη τα άλλα δύο. Κοίτα, είχε και αυτό, τη σκοτεινιά του, είχε και αυτό την παράνοια του. Απλά δεν είχε αυτό το κάτι, ρε παιδί μου, κάτι, το βάθος που είχαν τα δύο προηγούμενα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως γιατί είχε στην κατοχή σου κορίτσι και δεν είχε κάποιον άντρα. Δεν παίζει ρόλο αυτό, πιστεύω. Δεν παίζει ρόλο. Γιατί και στα Resident είχε και την Jill, είχε και την Claire. Ναι. Κατάλαβε. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Πάντως δεν είναι κακό παιχνίδι. Όχι. Δεν είναι όχι, κακό παιχνίδι. Είναι ένα, παιχνίδι. Είναι ένα Silent Hill που πρέπει να παιχτεί από αυτού που δεν έχουν παίξει Silent Hill. Γενικά, όποιο δεν έχει παίξει Silent Hill, τα Silent Hill τη στιγμή Silent, τα τέσσερα πρώτα δηλαδή, πρέπει. Να παιχτούν. Ναι. Πρέπει να παιχτούν. Απλά να σου πω η κατάλληλη λέξη για το Silent Hill είναι πιο ανάλαφρο. Πιο ανάλαφρο. Δεν είναι τόσο βαρύ. Τόσο βαρύ όσο είναι τα δύο προηγούμενα και το 4. Συν το 4. Ναι. Είναι λίγο πιο ανάλαφρο και πιο βατό από τον οποιοδήποτε παίχτη. Δηλαδή κάθεσαι το παίζεις μόνος. Εγώ το 1 και το 2 ας πούμε δεν μπορούσα να το παίξω μόνος. Όχι. Το 2 που δεν είχαμε. Που δεν ήμασταν πλέον πιτσιρικάδες. Δεν μαζεύομασταν όλοι μαζί. Ο καθένας είχε τις καβάτσες του κτλ. Εγώ είχα τον αδερφό μου, δεν τον άφηνα να φύγει από εδώ πέρα. Του λέω κάτσε να παίξουμε δύο ρίτσες και μετά θα φύγεις. Ναι, δηλαδή δεν τον άφηνα, δεν μπορούσα να το παίξω. Μου χάλαγε το mood τελείως δηλαδή. Και μ' άρεσε, δηλαδή αυτό το πράγμα το βιτσιόζικο, το να σου χαλάει την ψυχολογία. Το να μην αισθάνεσαι καλά την ώρα που το παίζεις και να θες να το συνεχίσεις γιατί σ' αρέσει αυτό το πράγμα που σου κάνει εκείνη την ώρα αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Και δεν το ξεχνάμε ότι δεν παίξαμε ποτέ μέρα αυτό το παιχνίδι. Έτσι, πάντα βράδυ. Ναι, πάντα βράδυ. Αυτά για να τα παίζει όλα τα θρύλια είναι πάντα βράδυ. Πάντα βράδυ. Τη μέρα δεν είναι παίζω. Γυρνάμε από το φροντιστήριο. Μπορεί παίζονται και τη μέρα. Παίζονται, αλλά δεν είναι. Είναι άλλο το ίδιο. Είναι το ίδιο. Πρέπει να τα παίξει βράδυ. Συν το ότι στο 3 μου πέθανε και ο χαρακτήρα ο Χάρι Μέισον που περίμενα να τον δώσω ένα επόμενο Silent Hill. Ναι. Οπότε το 3 δηλαδή μου κατέστρεψε όλα τα όνειρα. Λέω δεν θα ξαναδώ τον Χάρι Μέισον ποτέ. Τελείωσε. Ο πρώτος χαρακτήρας έτσι που αγάπησα με τη σειρά. Αρκετά για το Silent Hill 3, ας πούμε και στο 4 τώρα το... Ναι, εντάξει, είπαμε αρκετά πράγματα νομίζω. Ναι. Γιατί θα βγει και πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, αυτό φοβάμαι εγώ. Μην είναι και 2 ώρες βίντεο, γιατί ξέρεις ότι με το Silent Hill σειρά γενικότερα έχουν μια λόξα, οπότε φοβάμαι μην πάνε τα πράγματα κατά πολύ μακριά. Γενικά πολλές σειρές έχουμε λόξα, οπότε ναι, καλά, σίγουρα. Και μετά έρχεται το Silent Hill 4 που στο οποίο έχουν δημιουργηθεί καπάκια εντωμεταξύ. Καπάκια, ναι. Έτσι. Μετά από ένα χρόνο, μπαμ, 2004. Στο οποίο Silent Hill υπήρχαν προβλήματα, τσακωμή κτλ. Από ό,τι έχω καταλάβει μέσα στο στούντιο. Δηλαδή, δικό μου τώρα αυτό το νόημα. Γιατί ήταν να ονομαστεί The Room, σκέτο, ένα άλλο project που ετοίμαζε η Team Silent. Όχι, λέει η Konami, εγώ θέλω Silent Hill 4, οπότε αυτό... Τι να κάνουμε, θα τα βάλουμε και τα δύο μαζί. Ονομάστηκε Silent Hill 4 The Room. Και από αυτό το παιχνίδι και μετά σπάσαμε. Ναι. Έτσι. Δεν ξανασχολήθηκε η Team Silent, νομίζω έφυγε τελείως από την Konami ή τους απολύσαμε στην Konami. Μετά από αυτό το παιχνίδι, ναι. Για πες για αυτό το παιχνίδι, Μάκη. Τώρα εδώ έχεις στην κατοχή σου το Henry, ο οποίος... ξυπνάει, θυμάμαι, μέσα σε ένα δωμάτιο. Ναι. Γι' αυτό και ονομάζεται το The Room. Σε ένα ξενοδοχείο ήταν αυτό, ή όχι, κάνω λάθος. Σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα μοτέλ ξενοδοχείο, κάπως έτσι πάρκο. Τώρα περίεργο. Πώς να σου το πω τώρα, γιατί αυτό τώρα δεν θυμάμαι. Είχε κάτι τρύπες που ανοίγανε, δηλαδή ξύπναγε ο χαρακτήρας, έψαχνες μέσα στο δωμάτιο. Ναι. Και όταν έβρισκες τρύπα ανοιχτή, η πρώτη τρύπα θυμάμαι ήταν μέσα στο μπάνιο. Άνοιγε μία τρύπα έτσι μαύρη, σαν ξέρεις, μαύρη τρύπα. Ναι. Αφού είχες ψάξει τα πάντα, καταλάβαινες ότι πρέπει να πας σε αυτή την τρύπα. Με το που έμπαινες μέσα σε αυτή την τρύπα, σε πέταγε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν διαδραματίζεται σε Silent Hill την πόλη. Ναι. Έτσι, αυτό να το πούμε. Είναι μέσα σε αυτό το δωμάτιο, σε ένα μοτέλ το οποίο δεν γνωρίζουμε πού είναι. Όλο το παιχνίδι, γι' αυτό λέγεται και The Room, έτσι. Ναι. Με το που έμπαινες σε αυτή την τρύπα, σε πέταγε σε ένα παράλληλο σύμπαν, κόσμο. Κάπου σε πέταγε εντωμεταξύ σε μια περιοχή, εν πάση περιπτώσει.
Αλλά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν τη πόλη Silent Hill. Δεν γνωρίζω αν ήταν τη πόλη Silent Hill. Ναι. Και ξεκίναγε, ας πούμε, το παιχνίδι. Κάθε φορά που τελείωνε αυτό το chapter, ας πούμε, δεν ήταν με chapter, έτσι το λέω εγώ. Ναι. Κάθε φορά που τελείωνε. Το κάθε δωμάτιο. Την κάθε τρύπα, μάλλον. Την κάθε τρύπα μέσα, που έπαινες μέσα. Την κάθε περιοχή που σέβαζε η τρύπα. Ξαναγύρναγε στο δωμάτιο λιπόθυμος, ξύπναγε και ξανά μάνα τα ίδια. Δηλαδή, ξέρω να βρει πού ακριβώς άνοιξε η τρύπα. Και κάθε φορά που τέλειωνε μια περιπέτεια τη κάθε τρύπα που άνοιγε, θυμάμαι ότι άρχιζε και το δωμάτιο και έπαιρνε άλλη τροπή. Δηλαδή, έβγαζε κάτι σαν φλέβες. Μεταμορφωνόταν, μεταλλασσόταν το δωμάτιο. Θυμάμαι ότι είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Γιατί ήταν μόνο ο γρίφος στο παιχνίδι. Ήταν μόνο ο γρίφος στο παιχνίδι, είχε αφήσει τελείως το action στοιχείο. Γιατί αν θυμάσαι καλά και με τα ζόμπι, δεν τα σκότωνες. Τα ζόμπι. Δεν τα σκότωνες, τους κάρφωνες πάνω κάτι και μένανε κάτω. Ναι. Και σε κάποια φάση το σπάγανε και ξανασηκωνόντουσαν αυτό. Οπότε έπρεπε να τρέξεις. Ήταν πολύ running το παιχνίδι, ναι, να τρέξεις. Όχι όπως είναι το Atlas του 2, να τα πούμε αυτά. Ναι, καμία σχέση. Αλλά έπρεπε να την κάνεις, έτσι ώστε να κάνεις την πρόοδο του παιχνιδιού, να συνεχίσεις. Δηλαδή, άνοιγες πόρτα, έφευγες, όπου την κλείδωνες, ήξερες ότι. Ήξερες όμως ότι αν ξαναγυρνούσες πίσω, αυτό ήταν σηκωμένο και σε περίμενε. Που σε άλλα Silent Hill το είχε σκοτώσει και δεν υπήρχε. Ναι, φεύγανε, εξαφανιζόντουσαν αυτά. Παράνοια. Εντελώς παράνοια. Ναι, πιστεύω περισσότερο παράνοια και από τα τρία προηγούμενα. Πολύ παράνοια. Ιδιαίτερα το τελευταίο boss ήταν άλλα ντάλλου. Δηλαδή... Το πήγανε και άλλου. Αλλά κρατήσαν, όπως είπαμε και πριν, κρατήσαν τα στοιχεία τα σωστά που έπρεπε να έχει σαν σειρά. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Να ονομαζόταν The Room, τέλος πάντων. Έσπασε η Team Silent, πλέον ξεκινάνε οι εργολαβίες και το 2007 Sky Silent Hill Origins. Το 0, ας το πούμε. Το 0, ναι. Ναι, το 0. Εδώ τώρα πώς κολλάει, έχουμε έναν ταλικέρι ο οποίος θέλοντας να κόψει τον δρόμο και τα λοιπά περνάει μέσα από την πόλη της Silent Hill, ξαφνικά πετυχαίνει ένα σπίτι το οποίο καίγεται, μπαίνει μέσα να σώσει το κορίτσι και από εκεί ξεκινάει η κατάρα του. Όλη η ιστορία, ναι, η κατάρα του. Αυτό είναι μέσα στη Silent Hill την πόλη, είναι από άλλη εταιρεία, βγήκε για PlayStation λέω. Μπλέκει ουσιαστικά με την αίρεση της πόλης τώρα αυτός ο Νταλίκα, μάλλον. Ναι, αυτό να πω, με συγχωρείς, ναι, ναι. Ότι βγήκε πρώτα για PSP και μετά το κάνανε πόρτ στο PlayStation 2. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν καλό στο PSP, ήταν καλό παιχνίδι, ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό. Απλά, εντάξει, δεν είχε κάποια ιδιαίτερα πράγματα να σου πει ιστορία, ρε παιδί μου. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερα πράγματα να σου πει ιστορία του. Ήταν έτσι ένα βατό, επηρεασμένο από τα υπόλοιπα, πήγαινε νερό, ας πούμε. Είχε κάποιους γρίφους και αυτό, όχι κάποιους. Όχι, είχε, αλλά όχι τόσους πολλούς όσο τα. Ωραίο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ το έπαιξα στο στρατό αυτό. Ξαπλωμένο στο κρεβάτι από κάτω. Ναι. Πέρασα πολύ καλά. Βραδάκι το έπαιζα πάντα. Και εγώ πέρασα καλά. Και σαν θαλαμοφύλακα είχα περάσει μούρλια. Ήταν ωραίο. Ήτανε πένα. Ήταν κάτι που έλειπε. Έλειπε. Αν και σου δώσανε καλά παιχνίδια, συνεχίσαν να σου δίνουν καλά Silent Hill. Κοίτα, αυτό είχε βγει τότε, το είχαν για το PSP και δεν ήξερα αν θα έβγαινε για PlayStation. Είδαν ότι τράβηξε με το PSP. Ναι, ναι. Τράβηξε και το PSP μαζί του λογικά. Και μετά το στείλανε στο PlayStation 2. Τώρα, πόσο επιτυχημένο ήταν εμπορικά και τα λοιπά. Τύχη, το βρήκα στο Video Club, είδα Silent Hill, καινούργιο Silent Hill. Πέρασε καλά και εγώ με αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν ήταν κακό. Δηλαδή το 2008 έγινε port στο PlayStation 2. Ναι. Αυτά για αυτό το παιχνίδι. Πολύ καλό. Όποιος δεν το έχει δει και θέλει να το τσεκάρει, να το τσεκάρει ανεπιφύλακτα. Πολύ καλό παιχνίδι. Ωραία. Μετά έχουμε κάτι για κινητά. Ναι. 2007. D-Escape, ναι, σε κάτι iPhone και σε κάτι Android. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δεν χρειάζεται, ναι, να πεις. Απλά είναι πρώτο προσώπου. Εσύ κινείς τον παίχτη, σημαδεύεις, σκοτώνεις και. Ναι, θυμίζει αυτά τα arcade πάλι. Ναι, όπως λέγαμε και για την προηγούμενη φορά για τα Resident, ας πούμε. Αυτό. Σε άλλη αρχή ήταν Arcade 2008, πάλι το ίδιο νομίζω. Παίζει σε περιοχές με κέρματα Arcade. Ναι, αυτό βρίσκεται στις περιοχές του Silent Hill 1, 2, 3 και 4. Ναι. Διαδραματίζεται μόνο εκεί. Είναι μόνο shooting είναι αυτό. Νομίζω έτσι πρέπει να χρειάζεται πιστόλι, δεν ξέρω, δεν το έχουμε δει. Και μετά από αυτά έρχεται το Silent Hill σε καινούργια γενιά πλέον. Ναι. PlayStation 3 και Xbox και για το PC. Έρχεται το Homecoming. Εκεί έχουμε ξεκινήσει και καλά, πολλοί κόσμος αρχίζει και δυσανασκευτεί και μιλάει ότι η Silent Hill σειρά αρχίζει και χάνει την μπάλα αφού δεν φτιάχνει πλέον η Team Silent παιχνίδια. Δεν είναι κακό. Όχι.
Καθόλου κακό. Γι' αυτό εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Και είχε πάρα πολύ έξυπνους γρίφους. Πάρα πολύ έξυπνους γρίφους, ναι. Και η ατμόσφαιρά του πάρα πολύ δυνατή. Ναι, ειδικά απλά ήταν... τη βλέπεις και στη νέα γενιά, έτσι, που τα γραφικά είναι χάος, PlayStation 2 με PlayStation 3, ναι. Έτσι, και το βλέπεις, ήταν γενικά λίγο ίσως στο σενάριο, να φόλαινε, έτσι. Δεν παρατήρησα κάτι τέτοιο, ρε φίλε, απλά ήταν λίγο πιο Αμερικανιά. Ναι, ήταν ναι, λίγο ήταν πιο Αμερικανιά, έτσι, πιο Αμερικανιά. Αμερικανιά όταν λέω, το έπαιρνες γραμμή ότι είναι, ήταν Αμερική, ενώ το άλλο δεν ήξερες που είσαι. Έλεγες Silent Hill, αλλά έβλεπες ιαπωνικά στοιχεία μέσα. Ναι, ναι. Ίσως τους χάλασε αυτό το ότι δεν είδαν αυτό το ιαπωνικό παραλήρημα που γίνεται. Την τρέλα που σου βγάζουν, την παράνοια, ναι. Όλη που μπορεί να σου βγάλει. Αλλά και αυτό είχε καλά πραγματάκια μέσα. Πολύ καλά πραγματάκια. Και εντάξει, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τι ακριβώς συνέβαινε στο σενάριο. Το παιχνίδι το έπαιξα τότε που βγήκε για το PlayStation 3. Και μετά το παράτησα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς συνέβαινε στο σενάριο. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι αυτός ο τύπος, ο Άλεξ, έσχασε από τον πόλεμο. Τώρα, ποιο πόλεμο. Ποτέ δεν μας εξήγησα, γι' αυτό σου λέω ότι το μπορεί να εξήγησα τώρα για εμείς να μην την πήραμε γραμμή. Εντάξει. Ναι, γιατί εντάξει, και εγώ από το σενάριο τι να πάρω τώρα, χαμπάρι. Συνήθως θέλω να παίζω. Κοίταγα τότε, ιδιαίτερα τότε, δεν κοίταγα τόσο πολύ την υπόθεση. Ήθελα να βλέπω. Ήθελες να δεις πράγματα και να παίξεις. Τώρα, μεγαλύτερος έχω αρχίσει και παρατηρώ περισσότερο την υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, άσε στην άκρη αυτά. Και βλέπει μία πόλη μπουρδέλο και το μικρότερο αδερφό την αλείπει και ψάχνει να βρει το μικρότερο αδερφό. Δηλαδή έχουμε κάτι αντίστοιχο όπως είχαμε στο πρώτο Silent Hill. Μία μεταφορά διαφορετική όμως. Απλά ο πατέρας έχασε το κορίτσι, ο αδερφός τώρα έχασε το μικρότερο αδερφό. Δεν ήταν κακό ούτε και καλό. Ένα μέτριο αλλά τίμιο παιχνίδι. Ναι. Μέτριο αλλά τίμιο παιχνίδι. Εντάξει, θυμάμαι ότι και μάθει για ένα τάγμα εκεί που ξεσκεπάστηκε, μάλλον μετά, έτσι όπως είδε την πόλη, ξεσκεπάστηκε ότι υπήρχε ένα τάγμα που έκανε μια αίρεση εν ολίγης που έκανε κάποιες αποκρυφιστικές τελετές κτλ. Αυτά φανήκανε και τα λοιπά. Αλλά πέρα από αυτό, δεν θυμάμαι κάτι το extraordinary δηλαδή στο σενάριο. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, για να μην σε άγγιξε τόσο πολύ. Ναι. Κάτι σημαίνει. Ωραία, και εγώ το ευχαριστήθηκα, μ' άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακό Silent Hill. Καλό Silent Hill, ήταν μια χαρά Silent Hill. Και μετά μας έρχεται το 2009. Το 2009 σκάει το Shattered Memories. Το οποίο τι είναι αυτό? Είναι ένα διαφορετικό Silent Hill από αυτά που είχες μάθει. Βασικά είναι το ένα, αλλά reimagine και καλά. Ναι, 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 ναι. Ένα reimagine του παιχνιδιού. Του πρώτου Silent Hill. Είναι αυτό με τον ψυχίατρο. Ναι, αυτό είναι, ναι, ναι. Περίεργο. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε, γιατί με έβγαλε έξω από τα νερά τον Silent Hill. Βέβαια, είχε την παρανοία του. Δεν αισθάνθηκα όμως σαν να έπαιζε Silent Hill. Silent Hill στην Αλάσκα έπαιζες εκεί. Απλά ήταν στην πιο πραγματική version. Δηλαδή, σαν ο χαρακτήρας να έπασχε από μια ψυχασθένεια, να το πω, από μια σχιζοφρένεια. Κάπως έτσι μου έδωσε την εντύπωση να το καταλάβω. Μίλαγες με έναν ψυχίατρο, σου έκανε κάποιες ερωτήσεις, με το που απάντησες αυτές τις ερωτήσεις, ξεκίναγε το παιχνίδι. Από ό,τι κατάλαβα, λόγω των ερωτήσεων που σου έκανε και λόγω των απαντήσεων που έδινες, υπήρχε ένα αντίκτυπο στο gameplay. Δηλαδή το τι θα συναντήσεις μπροστά σου και το τι γρίφους θα έχεις να λύσεις. Λογικά, λέω τώρα. Ναι, ναι. Το παιχνίδι δεν ήταν δύσκολο, ήταν βατό, είχε κάποιους γρίφους μέσα, αλλά όχι τόσο τρελούς γρίφους που να πεις πω, τι βάλαμε τώρα. Ναι. Όπως ας πούμε είχε γίνει στο 1. Όπως είχε καλά και στο 2 δεν είχε γρίφους τρομερούς, να πούμε την αλήθεια. Το 1 είχε τους καλύτερους γρίφους. Τους καλύτερους γρίφους τους είχε το 1. Πιάνο, ζωδιακούς κύκλους, πέτρες στην πόρτα. Τα πάντα, ναι, είχε. Με τις φωτογραφικές μηχανές, τέλος πάντων αναγραμματισμούς. Το καλύτερο στους γρίφους ήταν το 1. Όποιος θέλει να παίξει ένα click and point και action adventure μαζί, δηλαδή το 1 είναι καλύτερο. Να το κάνανε και ένα remake. Και το 2, αλλά και το 1. Ναι. Αυτό εδώ μεταξύ είχε βγει για το Wii, έτσι. Ναι, γι' αυτό βγήκε το 2009. Βλέπεις Downpour, ας πούμε, για PlayStation 3 και βλέπεις μετά 2009 το Shattered Memories. Ήταν λόγω του ότι είχε βγει στο Wii. Ναι. Γιατί το Wii τότε έπαιζε μπάλα μαζί με PlayStation 3 και Xbox 360 και είχαν βγάλει ένα για δικό του. Τώρα δεν ξέρω, πήγε να γίνει αποκλειστικό. Το κάνανε μετά, λέει, port και στο PlayStation 2 και στο PSP. Ναι. Παρότι υπήρχε και μια γενιά, αλλά βγήκε εκεί. Εγώ στο PlayStation 2 το παίξα. Πάντως ήταν καλό. Ήταν καλό σαν παιχνίδι. Ήταν αρκετά και πολύ ωραία γραφικά. Ναι, πολύ καλύτερα. Πάρα φυσικά πολύ καλύτερα γραφικά από τα προηγούμενα που είχαν βγει.
Και ωραίο στο. Εντάξει, καλά ήταν το story. Μ' άρεσε όλο αυτό που αλλάξανε με τον ψυχολόγο στο να κάθεται να σε ρωτάει και να ξεκινά την πορεία σου. Ήταν μια διαφορετική προσπάθεια, ρε φίλε, πάνω σε αυτό το franchise. Κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι, πήρε καλές κριτικές. Γενικότερα και σαν παιχνίδι πήρε καλές κριτικές. Ναι, ναι. Και έρχεται τώρα το Downpour, το οποίο εγώ λάτρεψα. Έρχεται το 2012, το παίζω για Xbox 360. Έχω μαγευτεί, μπαίνω να δω review και από κάτω βλέπω να τρώει 100 αλεπάρια. Δεν καταλαβαίνω το λόγο όμως, ειλικρινά, από τότε μέχρι τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έφαγε τόσο σκατό αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Η Βάτρα, η Πολωνία, αυτή η Πολωνία, αυτή η τύπη περίεργη. Ναι. Κάνανε ένα διαφορετικό πραγματάκι πάνω στο. Θυμάσαι που άλλαζε το σχολείο, το Silent Hill γενικότερα και γινόταν ναι, σίδερα με τέτοιο. Αυτοί είχαν βρει ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, φτιάξαν ένα παιχνίδι με δική του ταυτότητα, ρε φίλε. Δηλαδή, φτιάξαν ένα Silent Hill, πιστό στις αρχές του Silent Hill, αλλά. Με δικά τους πράγματα, με δικό τους μυαλό. Δηλαδή δεν πήρανε να κάνουν. Α, τι είχαν κάνει στο πρώτο, κάτσε να το βάλουμε κι εμείς. Ναι, τι είχαν κάνει στο δεύτερο, κάτσε να το βάλουμε κι εμείς. Όχι, τα αλλάξαν τελείως αυτοί. Άλλη ιστορία εντελώς, με φυλακισμένους κτλ. Που αυτό δίνει και πιο πολύ. Είχες πρώτη φορά καταρχήν είχες μπαντάς χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Ένα φυλακισμένο ο οποίος δεν μάσαγε τον κόλιο του. Δεύτερον ήταν καλά τα γραφικά και μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν πάνω στα τρίκ και στα εφέ. Είδα πράγματα δηλαδή εκεί πέρα που με ευχαριστήσανε. Λέγανε ότι δεν είχε καλό target lock, ότι δεν σημάδευε δηλαδή σωστά κτλ. Αυτό και εμένα με δυσκόλεψε. Εμένα καθόλου, φίλε. Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Με το παιχνίδι σκάλωσα, κόλλησα. Ήταν open world, τους χάρασε. Γιατί ήταν open world και είχε παράπλευρες. Είχε κάποια side missions. Αυτό πήγα να πω. Είχε side missions. Τα ευχαριστήκα και τα side missions. Δεν ξέρω αν είχε λόγο να τα κάνει, αλλά είχε ένα side mission το οποίο έψαχνε να βρει κομμάτια από κινηματογραφική μηχανή. Πήγαινες μέσα στο σινεμά, τα έλωνες, τα έβαζες στην κινηματογραφική μηχανή, έσκαγε ο κινηματογράφος ένα σπίτι και έμπαινες μέσα. Το θυμάμαι. Αυτό φίλε που σου λέω τώρα είχα τρελαθεί, λέω ότι σκέφτηκαν ρε φίλε να κάνουν. Και μέσα σε αυτό έλυνες γρίφους και μάθαινες περισσότερα πράγματα για το σενάριο και το τι έχει γίνει στην πόλη κτλ. Εντάξει. Είμαι άνθρωπος που θα ψάχνω όλα. Τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή το ευχαριστήθηκα από όλες τις πλευρές. Ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικά εμένα μου άρεσε πιο πολύ από. Shattered Memories και Homecoming. Ναι, που ναι από έτσι. Homecoming και Shattered Memories και εμένα μου άρεσε πολύ περισσότερο, ρε φίλε. Και άδικα, εντάξει, άδικα. Ίσως κάνανε κάποια λάθη οι τύποι, αλλά όχι αυτό το χάος που δημιουργήθηκε γύρω από αυτό το παιχνίδι. Μισό λεπτό, να και σου πω. Καλό. Εγώ δεν θέλω να το λυπηθεί κανείς το παιχνίδι για να πει, α, ναι, ήταν καλό. Αλλά μισό λεπτό, είναι μια εταιρεία. Είμαστε εμείς μια εταιρεία τώρα που ονομαζόμαστε Clients. Ναι. Και έρχονται και μας λέει η Konami, πάρτε το και φτιάχτε το. Τι θα περιμένει τώρα από μια client εταιρεία κάποιος που της δώσανε τις έλεγχες μαλακίες, δεν θα περιμένει. Λοιπόν, το δώσανε στη Βάτρα και είδες τι έβγαλε. Ναι, ναι, ναι. Και που έχει κάποιος πουθενά έβγαλε, εγώ δεν την έχω ξανακούσει στη Βάτρα. Ούτε. Κι όμως φίλε έβγαλε ένα αντάξιο Silent Hill το προηγούμενο. Και είχε και τρελή παράνοια για ανομαλία μέσα, έτσι, δηλαδή κράτησε τα πάντα μέσα εκεί. Ναι. Για το σκηνικό εγώ που θυμάμαι. Που κατέβαινε κάτι σκαλιά και δεν τελειώνανε ποτέ τα σκαλιά. Ναι, ποτέ, ποτέ. Και γίναγε πίσω και έβγαινε πάλι στην περιοχή την ίδια. Και λες, τι έγινε. Στα καπάκια μου. Στα καπάκια μου. Ναι. Δευτερόλεπτα. Δηλαδή κατέβαινε, με το που γίναγε πίσω σε δευτερόλεπτο. Ήσουν πίσω. Και μετά που άλλαζε, αλλάζαν τα τοπία. Είχαν κάνει πολύ ωραίο σκηνικό με τα τοπία που αλλάζαν έτσι. Που θύμιζε. Ή ο γρίφο με το. Δεν ξέρω αν εσύ το έχει. Το θυμάσαι. Με ένα θέατρο. Που έφτιαχνε το σκηνικό, έβρισκε τα κομμάτια, έφτιαχνε το σκηνικό, ναι, ναι, ναι. Κατέβαζε όλες τις παπαριές εκεί, δάση, δέντρα, κατέβαζε στο σπίτι κτλ. Και με το που έμπαινε, ανέβαινε στην πλατφόρμα, γινόταν δάσος κανονικό. Ναι, κανονικό, ναι, σε ρούχα και φίλε, εντάξει, άντε γεια. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. Είχαν κάνει ωραία πράγματα. Πολύ φίλε. Ωραία πράγματα. Απλά σου λέω, ήταν το target lock που ήταν. Που το θεωρούν όλοι ότι ήταν κακό. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ωραία, να το δεχτώ ότι ήταν κακό. Ότι δεν είχαν αλλάξει. Αυτά τα ζωφερά πλάσματα που υπήρχαν στα προηγούμενα Silent Hill και τα είχαν κάνει πλέον πιο intellectual, ναι. Ξέρω εγώ πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη, πιο έτσι ρε παιδί μου, πιο ναι, psychedelic ναι. Να πούμε, είχαν ναι, γίνει ναι, τα... πιο rave party είχαν γίνει τα τέρατα, εντάξει. αλλά όμως δεν μπορώ να... και ότι ήταν, είχε άχρηστα side quest, που εγώ δεν τα θεωρώ άχρηστα, τα βρήκα μια χαρά και τα ευχαριστήθηκα. Θέλω να γεμίσουν παραπάνω το παιχνίδι, να σε κρατήσει το παιχνίδι. Δεν θέλω να σε πάνε για να τελειώσει μέσα σε 8 ώρες, ναι. Ας πούμε. Δηλαδή με και τα side quest κρατάει και παραπάνω το παιχνίδι. Ξαναλέω και πάλι ήταν επιλογή σου αν θες να τα κάνεις side quest. Ναι, επιλογή σου, δεν έπαιζε κάποιο ρόλο. Είχε όμως ενδιαφέρον. Εγώ όσα έκανα είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή έβλεπα τι γινόταν μες στην πόλη, τι είχε γίνει μες στην πόλη και για ποιο λόγο είχε γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
Επίσης, ίσως τους χάλασε και πολύ το ότι είχες λίγα όπλα, ήταν πιο survival. Ναι. Λίγα όπλα, σπάγανε πολύ εύκολα τα όπλα. Πάρα πολύ εύκολα, ειδικά σε τίποτα δυνατούς εχθρούς, γιατί δεν παίζεις πολύ με τα όπλα, με πιστόλια και τέτοια έτσι. Ό,τι βρεις κάτω, φτιάρια, ξυλά, ρόπαλα, ό,τι βρεις. Ναι, ειδικά ναι. Σε μεγάλους εχθρούς. Σπάγανε, ναι, όπως το είπες εσύ. Σε μεγάλους εχθρούς σπάγανε πολύ εύκολα. Σε αυτό ναι. Το ίσως τους δυσκόλεψε αυτό γιατί άμα σου. Μπορεί να μην τους άρεσε, εντάξει, δεν πάω πάσο. Ναι, πάω πάσο. Αλλά εγώ την καταβρήκα, δεν ξέρω, μου άρεσε, την καταβρήκα. Και πάμε τώρα, ας τα αφήσουμε όλοι να πείσουν αυτά. Και έρχεται η πέτρα του σκανδάλου στο Δόξα Πατρί. Έρχεται ο Κοτζίμα. Χίντεο Κοτζίμα, ο οποίος ασχολείται πρώτη φορά με κάτι διαφορετικό. Με κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα μιλιτέρια, αυτά τα παιχνιδάκια που βγάζει. Τις παιχνιδάρες, μάλλον παιχνιδάκια. Συγγνώμη. Τις παιχνιδάρες που βγάζει τα μιλιτέρια κτλ. Και σκάει μαζί με τον Γκιγέρμο Ντελτόρο, αυτός που έχει φτιάξει τα Hellboy και το Pacific Rim. Και μας φέρνουν φίλε το Silent Hills. Και τον ηθοποιό από το Walking Dead, έτσι. Το Norman Reedus. Ναι. Το 2014 πετάνε ένα demo. Ένα trailer στην αρχή, μάλλον. Και εκστασιάζεται όλη η gaming κοινότητα. Εκστασιάζονται όλοι οι developers προσπαθούν να βγάλουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό που κάνανε στο συγκεκριμένο demo, που κάθε φορά που το έπαιζες άλλαζε το demo, δηλαδή έλεγε όποιος έπεσε την παγίδα και το έπαιξε μια φορά και το παράτησε, έκανε μεγάλο λάθος. Το παιχνίδι ήταν το demo, να σου δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω πώς το κάνανε, δώσανε δύο ώρες demo. Ναι, ναι. Όσες φορές το έπαιζες, άλλαζε το demo. Άλλαζε. Και διαδραματιζόντουσαν όλα μέσα σε ένα χώρο, έτσι. Ναι, μέσα. Άνοιγες μια πόρτα, σε ένα σπιτσί διαμέρισμα. Σε ένα μικρό διαμέρισμα. Σε ένα διαράκι, ας πούμε. Αυτό το παίξαμε τον Μπάμπι. Το κατεβάσαμε και το παίξαμε με τον Μπάμπι πρώτη φορά. Όταν είδαμε αυτή την κολοφιγούρα να κάνει έτσι αυτά τα σπαστικά, τα τραγικά, δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ. Εδώ ήμουνα. Που την έβλεπες να έρχεται προς τα πάνω σου και σιγά σιγά άλλαζε αυτά τα τέτοια. Παράνοια, περίμενα πώς και πώς το παιχνίδι το λέγαμε απλά τι θα δούμε. Θα δούμε. Όχι, όπως το είπε. Εν τω μεταξύ με το που βγαίνει και τελειώνει και το τέτοιο που βγαίνει ο Norman Reedus και λες πω αυτός παίζει θα είναι παραγωγάρα. Ναι. Άρε φίλε, και αυτή η κόντρα, γιατί την ξεκίνησε η Κονάμι εκείνη τη φάση αυτή την κόντρα. Δεν ξέρω τι θέλανε. Γιατί όλη η κόντρα, ξέρεις, πρέπει να παίχτηκε λόγω του Metal Gear του τελευταίου που βγήκε, ότι μάλλον δεν ήθελε αυτός να ξαναβγάλει άλλο Metal Gear και θέλει να δουλέψει σε κάποιο άλλο project κτλ. Και όχι, θα βγάζει Metal Gear μέχρι να πεθάνει. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο έχουν ακουστεί. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, θα βγάζει Metal Gear. Ακουστήκανε συνωμοσίες ότι είπε ότι έφυγε ο τέτοιος, αλλά δεν έφυγε για να κάνει να στρώσει δρόμο για το καινούργιο Silent Kills. Τελικά όλα βγήκανε ψέματα. Ο τύπος έφυγε, φτιάξε δικό του στούντιο, το αγόρασε η Sony. Μάλλον το βοήθησε η Sony. Βγάζει τώρα άλλο παιχνίδι. Πάλι με τον Ορμαντρίδους. Το οποίο θα βγει όταν έχουμε πάρει σύνταξη από ό,τι έχω καταλάβει. Στα τελειώματα, λίγο πριν τον τάβο θα μας τα δώσει. Εγώ λέγα αυτό πώς άργει ρε φίλε να βγάλει παιχνίδι, ρε φίλο τύπο. Τουλάχιστον όμως όταν αργεί το βγάζει καλό, ρε φίλε. Ξέρουμε δηλαδή ότι θα είναι καλό. Και με το παιχνίδι που έβγαλε τώρα για να δεις τι τύπος είναι αυτός ο Kojima, με το παιχνίδι που έβγαλε τώρα έχει χρησιμοποιήσει μέσα στο τρέιλερ. Guillermo del Toro, Norman Reedus. Είναι και ο ίδιος, ξέρω εγώ σίγουρα κάπου θα δουλεύει. Κάπου θα πεταχτεί. Είναι σαν να του σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο και να σου λέει πάρτε το τώρα. Δεν έλατε, δεν θέλετε να δουλέψει σε κάτι άλλο. Πάση περιπτώσει, να πάμε στο Silent Hills. Να πάμε σε αυτό, ναι, να το πόσο παράνοια ήταν, το τι είχαν καταφέρει και κάνανε σε αυτό το πράγμα. Παραμιλούσε όλο ο κόσμο, φίλε. Και εγώ. Και ναι, εγώ περίμενα πώς και πώς το κεντρικό παιχνίδι λέει ότι θα έχουν φτιάξει τι πήρε, φίλε. Με αυτό το demo, δηλαδή με τη συγκίνηση που μου δώσανε. Και έγινε αυτή η διαμάχη και πάει το παιχνίδι. Αλλά πόσου developers επηρέασε για να βγάλουν ένα παρόμοιο παιχνίδι. Πώς, πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Όλοι ερχόντουσαν και λέγανε έφερα το νέο PT, έφερα το νέο PT. Ναι, μέχρι και το Resident Evil 7. Φίλε, έρχεται σε φάση ότι είναι σαν το Silent Hills. Έκανε μπαμ το demo του Resident Evil του 7, έκανε μπαμ ότι είναι 100% επηρεασμένο από το Silent Hill το PT. Ναι, έτσι όπως έσκασε. Γιατί και αυτό παρανοϊκά έσκασε. Νομίζω ότι είχαμε να κάνουμε φαντάσμα. Τελικά άλλο είδαμε στο demo, άλλο είδαμε στο κεντρικό παιχνίδι. Ή κάθε φορά που παίζει εκεί το demo άλλαζε το σκηνικό, δηλαδή κλέψανε 100%. Ναι. Ωραία, κάτι άλλο. Φάγαμε την ήττα μας λοιπόν μετά με το Silent Hills όταν ακυρώθηκε γενικά, δεν μπορούσες πλέον να το ξανακατεβάσεις το. Ναι, αυτό πάλι που το βάζεις. Ότι δεν μας αφήνουν να ξαναπάρουμε άλλη μια γεύση, να γλύψουμε λιγάκι. Όποιος το είχε, το είχε. Αυτά είχαμε να πούμε παιδιά για τη σειρά του Silent Hills. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να μην ήμασταν βαρετοί, ήμασταν πολυλογάδες. Το έχουμε αυτό λίγο έτσι με την πολυλογία. Μιλάμε μόνο. Άμα πιάνουμε να μιλάμε για κάτι που έχουμε λατρεύουμε και αγαπάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε.
Ψησιτουσούλα παρείστηκε είδανε. Πρωί θα ανέβει Κυριακή, υποθέτω. Ναι, Κυριακή. Κυριακή. Να ξυπνήσουν τα παιδιά ή με πιο μετά. Να όταν έχουν φάει, να το. Ελπίζω να έχετε πάρει καφέ, γιατί δεν το προτείναμε στην αρχή. Πάρτε καφέ, δάρα και αράξτε. Ναι, ναι, ναι. Και να το ευχαριστηθήκατε το βίντεο, παιδιά. Σας χαιρετούμε, ήμουν ο Μάκης. Δίπλα μου είχα το σταμάτη το φιλαράκι. Πώς το κάνεις έτσι, μα λέγανε ότι το καρβαζά. Για χαρά από εμάς, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.